Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροατές του Λίμπερο 107,4. Είναι η εκπομπή Φουλ Επίθεση. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 3 όπως κάθε μεσημέρι. Αρκετά τα ενδιαφέροντα θέματα της επικαιρότητας και σήμερα. Να τα αναλύσουμε, να τα σχολιάσουμε όλα. Εδώ είμαστε λοιπόν, Φουλ Επίθεση στο Λίμπερο 107,4 όπως κάθε μεσημέρι. Ξεκινώντας από τα δυσάρεστα της ημέρας, κηδεία του Παύλου Γιανακόπουλου. Έγινε το πρωί και η κηδεία του Βασίλη Βουρτζούμη, του ψηράτων team manager της Sky Aris, ο οποίος έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 51 ετών. Η ζωή συνεχίζεται, το λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις πάντα. Να ασχοληθούμε με τα δικά μας θέματα, της αθλητικής επικαιρότητας κυρίως. Όσον αφορά τα ποδοσφαιρικά του ΠΑΟΚ, υπάρχει η γνωστή αναμονή για τις εξελίξεις στα μεταγραφικά και όσο περνούν οι μέρες, πλησιάζουμε και στην έναρξη των προπονήσεων και της προετοιμασίας για τη νέα σεζόν. Σήμερα το πρωί πάτησε τούμπα έτσι, για πρώτη φορά ο Χατσερίδης. Φωτογραφήθηκε και με την ασπρόμαυρη φανέλα με το νούμερο 34. Υπάρχει φυσικά και η αναμονή για την αυριανή έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου με ενδιαφέρον και για τον ΠΑΟΚ λόγω Πρίγιοβιτς και Βάρντα. Ασχοληθούμε όμως στο πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής με το βόλεϊ κυρίως. Καθώς θα έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο του ΤΑΠΑΟΚ, τον κύριο Τσαλόπουλο. Καλό μεσημέρι, κύριε Τσαλόπουλε. Επίσης. Τι κάνετε, πώς είστε? Αρκετά καλά. Από πού να ξεκινήσουμε? Οι εξελίξεις τρέχουν στο τμήμα βόλεϊ του ΠΑΟΚ τις τελευταίες ημέρες. Από την ανακοίνωση της μεταγραφής του Τζούριτς, από τις επόμενες μεταγραφές που αναμένονται. Ναι, όντως είναι έντονες. Υπάρχει έντονη δραστηριότητα τις τελευταίες ημέρες. Γίνεται μια προσπάθεια όσο δυνατόν καλύτερα να στήσουμε την ομάδα. Ξεκινώντας από τη μεταγραφή του Τζούριτς, γινόταν καιρό η προεργασία, το ήταν στα πλάνα σας από την αρχή και... Το θέμα του Τζούριτς ξεκίνησε παραμονή του γάμου του, προπαραμονή, ανεβαίνοντας ο μάνατζερ του για το γάμο, ο οποίος έγινε στη Χαλκιδική, αν γνωρίζετε. Mm-hmm. Πριν 2 εβδομάδες, σε μια συνάντηση που είχαμε, μας πρότεινε και το όνομα του Τζούριτς. Αλλά δεν είχαμε τότε προπονητή, οπότε εξελίχθηκαν τα πράγματα, έπεσε το όνομα στο τραπέζι, τον επέλεξε ο προπονητής. Και κάναμε ό,τι ήταν δυνατόν καλύτερο για να μπορέσουμε να τον εντάξουμε στην δύναμη της ομάδας. Mm-hmm. Ισχύει ότι ο Τζούριτς θα έχει ένα από τα πιο ακριβά συμβόλαια που υπήρξαν ποτέ στο ελληνικό βόλεϊ? Δεν ξέρω στο ελληνικό βόλεϊ, αλλά στον ΠΑΟΚ σίγουρα. Mm-hmm. Ξεπέρασε τον Ντάντε. Mm-hmm. Φαντάζομαι δεν θέλετε να αναφερθείτε σε συγκεκριμένο ποσό. Όχι. Mm-hmm. Πάντως είναι μια μεταγραφή σίγουρα πολύ ηχηρή και που έκανε αίσθηση, έτσι. Δεν ξέρω κατά πόσο το αντιληφθήκατε και εσείς, αν γενικότερα στο βόλεϊ. Την αίσθηση δεν την δίνουμε τόσο σημασία όσο την ουσία που μπορεί να προκύψει από τη μεταγραφή αυτή. Δεν είναι μόνο το όνομα, δεν είναι μόνο το ότι έχει συμμετάσχει σε μεγάλες διοργανώσεις, έχει παίξει Ιταλία, Κορέα, mm-hmm. Τουρκία, έχει συμμετάσχει σε τελικούς, έχει δηλαδή, είναι παροτοκαπνισμένος. Συν της άλλης, και το σπουδαιότερο είναι ότι είναι Έλληνας και δεν καταλαμβάνει θέση ξένου, οπότε μας δίνει έτσι τη δυνατότητα να ρίξουμε το βάρος σε άλλες θέσεις. Mm-hmm. Τώρα από εκεί και πέρα, αναμένεται ο Φιλίπποφ να υπογράψει? Είναι τόσο προχωρημένο στάδιο το θέμα? Πιστεύω, κάποιες λεπτομέρειες έχουν απομείνει, θα ολοκληρωθεί και αυτή. Είναι άλλωστε επιθυμία του Ιού Σαββίδη. Είχε κάποια συμβολή στο να ολοκληρωθεί αυτή η μεταγραφή ο Γιώργος Σαββίδης? Προς το παρόν αυτό που ξέρω είναι ότι τον έπεισε να έρθει στον ΠΑΟΚ. Mm-hmm.
Τώρα, το τι θα προκύψει δεν το ξέρω. Πάντως θεωρείται κλεισμένη η μεταγραφή, έτσι. Ναι. Έτσι πιστεύω. Από εκεί και πέρα, ακούστηκαν διάφορα ονόματα τις τελευταίες ημέρες. Για παράδειγμα του Κάλβο και το θέμα το γνωστό που υπάρχει βέβαια. Μας τα είπε και χθες ο κύριος Παϊσιάδης εδώ στην εκπομπή ότι αυτό το διάστημα έτσι δεν υπάρχει θέμα λόγω της δικαστικής περιπέτειας. Δεν μπορούν να έρθουν ούτε καν στην Ευρώπη. Όλοι οι παίκτες αυτοί οι οποίοι συμμετείχαν σε εκείνη την υπόθεση στη Φιλανδία είναι μαυρισμένοι και δεν μπορούν να πάρουν βίζα Σέγγεν. Δηλαδή όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορούν να έρθουν. Οπότε ο ΠΑΟΚ ίσως κινηθεί για την απόκτησή τους εφόσον ξεπεραστεί αυτό το θέμα. Τότε θα το δούμε. Ναι, προφανώς. Με τον Χιμένες... Στην όμως που έχεις τον Φιλίππο, είναι πολυτέλεια ο Κάλβο. Ναι, σωστά. Για τον Χιμένες... Επίσης έπαιξε πολύ το όνομά του. Υπάρχει το όνομά του στο τραπέζι. Είναι μέσα στους υποψηφίους. Δεν υπάρχει προς το παρόν κάποια συμφωνία ή κάποια εξέλιξη. Δεν το χειρίζομαι εγώ το θέμα, οπότε δεν το γνωρίζω. Γενικότερα, ο ΠΑΟΚ έχει δείξει και τα προηγούμενα χρόνια ότι διατηρεί καλή σχέση με την Κουβανική Ομοσπονδία. Θα κινηθείτε ίσως και για κάποιον άλλο παίχτη από εκείνη την αγορά. Κανείς δεν το ξέρει αυτή τη στιγμή. Αν πέσουν ονόματα θα συζητηθούν. Ψάχνουμε ό,τι είναι καλύτερο. Δεν έχουμε καμία προκατάληψη ούτε με μια χώρα, ούτε με καμία Ήπειρο, ούτε με κάποιους παίκτες. Η επιλογή είναι καθαρά του προπονητή. Επιλέγει τους παίκτες. Λέει αυτόν, αυτόν και αυτόν στην κάθε θέση. Εμείς συζητάμε με τους παίκτες, προσπαθούμε να δούμε πού είναι το κασέ τους, ποιος είναι κοντά στο μπάτζετ το οποίο έχουμε προϋπολογίσει και από εκεί και μετά προχωράμε. Οπότε φαντάζομαι όλος ο σχεδιασμός τρέχει με βάση τα πλάνα του προπονητή, έτσι, του κυρίου Στάνγκου. Σαφώς. Όσον αφορά τους παίκτες που πρόκειται να παραμείνουν στο ρόστερ, ανακοινώθηκε χθες η ανανέωση του. Δύο ανανεώσεις, του Τακουρίδη και του Κωνσταντινίδη. Αυτοί οι δύο παραμένουν σίγουρα, όπως ανακοινώθηκε επίσημα. Από εκεί και πέρα. Συζητάμε και με τα άλλα τα παιδιά. Θα υπάρξουν σύντομα εξελίξεις και σε αυτά. Υπάρχει για κάποιον έτσι, κάποιο πιο προχωρημένη εξέλιξη, ότι αναμένεται να συμφωνήσει άμεσα. Είναι στο ίδιο επίπεδο, στο ίδιο σημείο βρισκόμαστε, στις συζητήσεις, στο έτσι, στα διαδικαστικά αυτά τα. Όσον αφορά τους δύο παίκτες που έφυγαν πρόσφατα και ανακοινώθηκαν από ανταγωνίστριες ομάδες ουσιαστικά, ο Πελεκούδας από τον Παναθηναϊκό και ο Κουμεντάκης από τον Ολυμπιακό, πήγε να δημιουργηθεί έτσι ένα κάπως αρνητικό κλίμα στην τάξη του κόσμου. Βέβαια, με την ανακοίνωση της μεταγραφής του Τζούριτς, νομίζω άμεσα επανήλθαν τα πράγματα στη θέση τους. Εσείς πώς το βλέπετε αυτό? Κοιτάξτε, ελεύθερη αγορά είναι. Ο κάθε παίκτης σταθμίζει τα πράγματα και αναλόγως πράττει. Κοιτάξτε, υπάρχουν και κάποια άλλα που δυστυχώς εμείς σε αυτές τις δύο περιπτώσεις υστερούσαμε. Και να σας πω, οι φίλοι του Ραφαήλ παίζει στην Αθήνα και ζει στην Αθήνα. Υπάρχει μια παροιμία που λέει άμα δεις καράβι και τα λοιπά. Οπότε πιστεύετε ένα σημαντικός παράγοντας αυτός, έτσι. Αυτό το ρόλο. Δηλαδή, να σας πω, τα ίδια λεφτά να δώσεις και κάτι παραπάνω ίσως, μπορεί και αυτό να μετρήσει ίσως παραπάνω. Ο Πελεκούδας φάνηκε ότι δεν ήθελε να μείνει. Οι λόγοι που υποθέτω είναι ότι άκουσε Γιαννακόπουλο στον Παναθηναϊκό. Η Πάτρα είναι 2 ώρες από την Αθήνα. Είναι παράγοντες, οπότε... Υπάρχει προοπτική στο Παναθηναϊκό, κάτι κουνιέται, κάτι συζητιέται, κάτι. Άφησε τα σίγουρα και πήγε στα κάτι. Εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Τους ευχαριστούμε για ό,τι προσέφεραν. Τους ευχόμαστε καλή επιτυχία και
η ζωή συνεχίζεται, δεν είναι. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, είναι και το άλλο. Εγώ είπα, τον Κουμετάκη προ ΠΑΟΚ θα τον έκανε πρόταση ο Ολυμπιακός. Οπότε ουσιαστικά ο ΠΑΟΚ τον βοήθησε να... Εντάξει. Στην καριέρα του, έτσι. Εμείς τον αναστήσαμε. Μήπως είναι ο πρώτος. Τα τελευταία χρόνια ο ΠΑΟΚ το έχει πετύχει με αρκετούς παίκτες αυτό, έτσι. Ναι, εμείς παίρνουμε την υπεραξία όμως αυτή, την κερδίζουμε, την ωφελούμαστε. Με ένα λογικό ποσό παίρνουμε υπεραξία. Έρχεται ο άλλος μετά και λέει, ω, εγώ την πληρώνω. Ναι, αλλά δεν είναι μόνο... δεν είναι μόνο το χρήμα, ας πούμε, είναι και το κλίμα μέσα στην ομάδα. Όταν πετυχαίνεις αυτή την εμφάνιση, αυτή την παρουσία σε ένα πρωτάθλημα, δεν παίζουν τόσο ρόλο το τι χρήματα πήρες, αλλά και το τι συνάντησες μέσα στα αποδυτήρια, με τους συμπαίκτες σου, το κλίμα, η συναδελφικότητα. Όλα αυτά επιδρούν στην εμφάνιση ενός αθλητή. Εάν τα βρει ο καθένας του στην ομάδα που πήγε, καλώς, έπραξαν. Εάν δεν τα βρουν όμως, έκαναν λάθος. Ο χρόνος θα το δείξει. Σίγουρα, έτσι. Το σημαντικό είναι, όπως πολύ σου τα λέτε και εσείς, στον ΠΑΟΚ να παραμένει αυτό το καλό κλίμα που, για το οποίο μιλούν και όλοι οι παίκτες. Τώρα, να πάμε στο θέμα του νέου προπονητή. Φαντάζομαι στα μεταγραφικά δεν υπάρχει κάτι άλλο, δεν θα θέλατε να πείτε... Κάτι περισσότερο. Υπάρχουν πολλά ανοιχτά μέτωπα. Ναι, έχουμε κάτι που μπορούμε να πούμε στον κόσμο. Και να πούμε μπορεί να εκτεθούμε. Δηλαδή μπορεί να ακυρωθεί. Δηλαδή τι είναι. Για μένα μεταγραφή έχει κλείσει όταν έχω πάρει το συμβόλαιο με την υπογραφή. Όχι μόνο για μένα, για όλους μας το πάω. Μόλις έχουμε λάβει το συμβόλαιο υπογεγραμμένο, τότε ανακοινώνεται. Οπότε φαντάζομαι υπάρχουν διαπραγματεύσεις με διάφορους παίκτες. Απλά αυτή τη στιγμή δεν θα θέλατε να αναφερθείτε σε κάποια ονόματα. Ναι, μήπως ναι, και χαλάσουν οι υποθέσεις. Όσον αφορά τώρα το θέμα, γιατί χθες πάλι μας είπε ο κύριος Παϊσιάδης εδώ στην εκπομπή ότι πολλές ομάδες και ο ΠΑΟΚ σαφώς περιμένουν να δει και ποιες θα είναι οι οριστικές αποφάσεις που θα πάρθουν στο θέμα του αριθμού των ξένων παικτών. Αυτό είναι άλλο ένα από τα θαύματα τα ελληνικά. Έχει αρχίσει η περίοδος των μεταγραφών και εμείς δεν ξέρουμε πόσους ξένους θα έχουμε. Θα αποφασίσουν την Πέμπτη η Λίγκα, σε μια συνάντηση η Λίγκα, η ΕΟΠΕ και ο εκπρόσωπος των αθλητών. Η θέση του ΠΑΟΚ για το συγκεκριμένο θέμα? Μας είναι πάγια αυτή η θέση μας. Τρεις ξένοι, ελεύθεροι κοινοτικοί, που υπόψη για να μην παρεξηγηθώ, μέσα στους κοινοτικούς είναι και οι Έλληνες. Εμείς τους Έλληνες τους θεωρούμε κοινοτικούς. Δηλαδή ο πρωτοψάλτης παίζει στη Γερμανία σαν κοινοτικός. Το ίδιο μπορεί να παίξει και στην Ελλάδα. Και στη χειρότερη των περιπτώσεων, εάν θέλουμε να συνεννοηθούμε και να προασπίσουμε το ελληνικό βόλεϊ, μπορούμε να βάλουμε περιορισμό συμμετοχής μέσα στο παιχνίδι. Ότι δεν μπορούν να συμμετέχουν αυτό που βλέπαμε πέρσι στον Ολυμπιακό, 5 ξένοι και ένας λίμπερο. Μειχτή Ευρώπης με έναν παίχτη Ελλάδος. Οπότε παραμένει πάγια θέση του ΠΑΟΚ αυτό. Ναι. Και δεν είναι αδικαιολόγητο, δεν είναι εγωιστικό το θέμα, γιατί πιστεύουμε ότι οι Έλληνες είναι σήμερα εδώ και αύριο θα είναι εδώ. Ο Έλληνας θα βγει έξω να κυκλοφορήσει μετά από έναν αγώνα και τον ενδιαφέρει αν θα κυκλοφορεί με σκυμμένο το κεφάλι ή με ψηλά το κεφάλι. Ο ξένος σήμερα είναι και αύριο δεν είναι. Καλό μεσημέρι και από εμένα, κύριε Τσαλόπουλη, τι κάνετε? Καλώς. Πολύ καλά, κύριε Βαλή. Ένα ξύλο πάρε δώσ' τον, έλεγε η γιά μου. Να ρωτήσω, καταρχήν, προσωπικά βλέποντας από μακριά τις εξελίξεις, διαπιστώνω μια τεράστια ψυχραιμία και απόλυτη ετοιμότητα, και το λέω γιατί δημιουργήθηκε έτσι μια εικόνα ότι... Θυμόμαστε.
Κάποια στιγμή διάβασα αυτά τα σχόλια, κάποιος που λέει ξύπνα τσαλόπουλε. Την άλλη μέρα όμως... Βάλατε ξυπνητήρι την άλλη μέρα. Είχα ξυπνήσει και εγώ και ο Κατσαρής και όλοι μέσα εκεί. Μέχρι την προηγούμενη κοιμόμασταν. Εντάξει, αυτός είναι ο φιλάθλος κόσμος του ΠΑΟΚ. Είναι απαιτητικοί, είναι παράξενοι, έχουν τις ιδιαιτερότητές τους, έχουν τα καλά τους, έχουν και τα κακά τους. Εντάξει, έγινε. Το αποτέλεσμα μετράει. Σας δημιούργησε κάποια ταραχή ή κάποιο πρόβλημα στο σχεδιασμό το γεγονός ότι Κουμεντάκης και Πελεκούδας αποχώρησαν για άλλα ρόστερ? Ήταν κάτι που το περιμένατε? Όχι. Καθόλου. Απλά μας δυσκόλεψε το έργο. Ναι. Δηλαδή ενώ θα ψάχναμε για δύο παίκτες ας πούμε σε μία θέση, τώρα ψάχνουμε για τρεις. Αυτό είναι. Εντάξει. Κάθε παίκτης είναι καλός, αλλά υπάρχουν και καλύτεροι και ακόμα καλύτεροι παίκτες. Δεν σημαίνει ότι άμα έφυγε αυτός θα τα βάψουμε μαύρα. Καλά προς Θεού τώρα, το που σταμάτησαν το ποδόσφαιρο Πελέ και ο Μαραντόνα, δεν νομίζω ότι σταμάτησαν. Δεν θέλω να μειώσω το. Όχι, όχι. Ίσα ίσα που... να μειώσω, ειδικά πούμε, τον Πελεκούδα. Ο Πελεκούδας είχε μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση πέρσι στη διάρκεια του πρωταθλήματος. Αλλά έτσι όπως πάνε τα πράγματα, θα ήταν η τρίτη αλλαγή. Έφυγε άρα η τρίτη αλλαγή. Ο Πελεκούδας αν έμενε στον ΠΑΟΚ θα ήταν η τρίτη αλλαγή. Ναι, δεν είναι έτσι. Λαμβάνοντας υπόψη ότι φέτος... Εσείς το ξέρετε καλά, εσείς κάνετε σχεδιασμό. Θα υπάρξει ένας ξένος. Βέβαια. Λοιπόν... Ναι, να τα ακούει ο κόσμος αυτά. Γιατί να στεναχωρηθούμε? Όχι, να ακούει ο κόσμος. Δεν να το μειώνω τον παίκτη. Το ξέρω, δεν έχετε μειώσει ποτέ κανέναν. Ότι δεν αξίζει, ότι δεν ήταν καλός, ότι δεν προσέφερε, ότι δεν μας βοήθησε, ότι δεν. Είχε, μπορώ να πω, και μια εκπληκτική εξέλιξη, αλλά μπορεί να το είδε και έτσι. Και σου λέει γιατί να μείνω εδώ τρίτος. Ναι, μπορεί να πάω εκεί για πρώτος. Πολύ σωστά. Το δεύτερο. Νομίζω ότι εσείς έχετε μπει πολύ βαθιά στο πετσί του ρόλου. Ποιος είναι ο ρόλος? Ότι ο αθλητής, εφόσον έχει μονοετές συμβόλαιο, μπορεί να κάνει μια πολύ καλή χρονιά και να απαιτήσει κάτι παραπάνω ή να αναζητήσει αλλού την τύχη του, ή μπορεί να έχει μια χρονιά κακή και να διαπραγματευτείτε διαφορετικά. Δηλαδή κάπως πρέπει να το καταλάβουμε ότι έτσι είναι. Οι ομάδες κάθε χρόνο μαγειρεύονται. Είναι τιμή για μας, για τον ΠΑΟΚ. Είναι τιμή που κυνηγάνε τους παίκτες μας. Σημαίνει ότι... Αλλά είπα και προηγουμένως στον συνάδελφό σας, ο Ολυμπιακός, τον Κουμεντάκη, πριν την εποχή ΠΑΟΚ, πριν την περσινή περίοδο, θα τον έκανε πρόταση? Όχι. Λοιπόν. Όχι. Ο ΠΑΟΚ άνοιξε τον δρόμο για τους Έλληνες αθλητές. Είναι φυσικά. Τον είχαμε εμείς. Ποιος τον είναι? Όταν ακούστηκε για πρώτη φορά πέρυσι ότι θα φέρετε Κουμεντάκη, οι 9 στους 10 γελούσανε. Εγώ σας το λέω. Τι άκουσα εγώ? Γιατί δυστυχώς εγώ επέμενα κατ' εντολή του προπονητή. Όχι, δεν επέμενα επειδή εγώ τον ήξερα ή εγώ τον εκτίμησα ή εγώ τον... Μου λέει τον θέλω. Αφού τον θέλεις θα τον έχεις. Μάλιστα. Και μας βγήκε. Και ποιο είναι το σημαντικό τώρα? Ότι εμείς με μικρότερο μπάτζετ τον είχαμε. Καλά, αυτό το κάνει πάντα ο ΠΑΟΚ. Παίρνει τους παίκτες στην πραγματική τους αξία και αφήνει τους υπόλοιπους να πληρώνουν τα μαλλιά της κεφαλής τους. Δεν πειράζει. Εντάξει, θα πληρώσουν. Εντάξει, ο Κουμεντάκης ήταν πολύ μεγάλη κίνηση. Η διαφορά μας όμως, κύριε Βασιλόπουλη, είναι ότι στο ΠΑΟΚ πραγματικά πληρώνουν οι δύο άνθρωποι που διοικούν. Στον Ολυμπιακό, ακόμα πιστεύω και στον Παναθηναϊκό, τώρα δεν πληρώνουν αυτοί που διοικούν. Διαχειρίζονται χρήματα άλλων. Έτσι είναι, κύριε Τσαλόπουλε, το ξέρουν όλοι. Άμα σου βγαίνουν από την τσέπη σου τα πονάς. Άμα σου τα δώσουν, τα δίνεις κι εσύ. Επί τρία χρόνια πάω και έπαιρνε το πρωτάθλημα με τα λεφτά του Ανδρέου και του Κατσαρή την πρώτη χρονιά, με τα λεφτά του Τσαλόπουλου και του Κατσαρή τα επόμενα δύο, απέναντι στα λεφτά του Μαρινάκη.
Ο Μαρινάκης και εγώ έριχνε... δεν είμαι ούτε Μαρινάκης, ούτε ο Κατσαρής είναι Μαρινάκης. Μα δεν είπατε ποτέ ότι είστε. Ούτε αφήσατε ποτέ να εννοηθεί. Δεν τρέπομαι. Μα τι είναι αυτά. Μα μόνο ντροπή δεν είναι. Εγώ είμαι ικανοποιημένος για αυτό που είμαι. Όχι, για να ξέρουμε ακριβώς τι λέμε. Ο Κουμεντάκης ήταν μια τεράστια κίνηση. Ήρθε από το κορυφαίο πολωνικό πρωτάθλημα, ακολούθησε το ιταλικό πρωτάθλημα για αυτόν και μετά ήρθε στον ΠΑΟΚ. Και είπε ότι με πείσανε οι άνθρωποι για το βόλεϊ που πιστεύουν και γι' αυτό ήρθα. Και προχωράμε παρακάτω, κλείνουμε τα κεφάλια. Και το άλλο προς τιμή του από τους δύο είναι ο μόνος που με πήρε τηλέφωνο και μου είπε: Πρόεδρε, σε ευχαριστώ εσένα, τον ΠΑΟΚ και όλους εκεί. Ο παίκτης έστω και έμεσα αναγνώρισε την συνεισφορά μας. Εντάξει. Όλα μετράνε. Σε αυτές τις σχέσεις ότι πιστεύω ότι ο ίδιος κάποια στιγμή θα σκεφτεί ότι δεν ξαναπάω ρε στον ΠΑΟΚ να είμαι και σίγουρος και εξασφαλισμένος. Σίγουρο. Είναι τρομερά σημαντικό να μιλάει η κοινότητα των Ελλήνων παικτών και η παγκόσμια κοινότητα παικτών για το πόσο καλοπληρωτής είναι ο ΠΑΟΚ. Για μένα είναι τεράστια επιτυχία. Κύριε Βασιλόπουλε, υπάρχει παίκτης στο ελληνικό πρωτάθλημα του βόλεϊ που μπορεί να αρνηθεί πρόταση του ΠΑΟΚ? Όχι. Μόνο αν έχει κάποια άλλη καλύτερη. Αν έχει κάποια καλύτερη θα πάει στην καλύτερη. Όχι, αν έχει στην καλύτερη μπορεί να τον θέλουν για δεύτερο και ο ΠΑΟΚ να τον θέλει για πρώτο. Όλα είναι μια χημεία. Απλά θα πρέπει να περιμένουμε και μετά να κρίνουμε. Εσείς κοιμόσασταν, βάλατε το ξυπνητή, ξυπνήσατε και... Εμείς αυτό κάνουμε. Επιλέγουμε έναν προπονητή και μετά επιλέγονται μαζί με τον προπονητή οι παίκτες και μετά περιμένουμε. Πιστεύουμε όμως σε αυτούς τους παίκτες και κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν έτσι ώστε να μπορέσουν να βγάλουν τον καλύτερό τους εαυτό. Ποια ήταν τα κριτήρια της επιλογής του κύριου Στάνκου? Του προπονητή. Περάσαμε από το ένα άκρο στο άλλο, δηλαδή από έναν πολύπειρο και παροτοκαπνισμένο ηλικία. Περάσαμε σε έναν νέο ο οποίος έδειξε κάποια στοιχεία στο πρωτάθλημα της χώρας του και φιλόδοξο. Το χρόνος θα δείξει και σε αυτό. Μάλιστα. Σαφώς, στο γήπεδο κρίνονται όλοι και θα κριθεί και ο κύριος Στάνκου. Έκανε μια εντυπωσιακή δήλωση σε αυτή την εκπομπή ο κύριος Δημοκράτης Παπαδόπουλος πριν από περίπου 40, Γιώργο. Μη χτύνετε τώρα, αφήστε το. Ανήκει στο παρελθόν. Εντάξει. Ίσως εκείνος είναι πιο παλιός παράγοντας από μένα. Ήταν συγκλονιστική δήλωση εκείνο που είπε ότι πιέζεται τον προπονητή να πάρει τον Αγκάμες. Ξέρετε, έχω μια άποψη. Τώρα θέλετε να βγάλετε ειδήσεις? Όχι, δεν θέλω να βγάλω είδηση. Θέλω να πω το εξής. Πιστεύω ακράδαντα, μετά από 30 χρόνια καριέρας, ανεξαρτήτως αθλήματος, ότι τις ομάδες τις κάνουν οι παράγοντες και όχι οι προπονητές. Όχι, δεν μπορεί να γίνει. Εντάξει, okay, η άποψή μου. Δηλαδή, το ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ τον κάνει ο κύριος Σαβίδης. Ποιος τον κάνει, εγώ? Ποιος τον κάνει? Φυσικά, ποιος τον κάνει? Δηλαδή, ποιος θα τον κάνει, δηλαδή? Ο τεχνικός μάνατζερ, ο προπονητής. Ποιος το πήρε τον τεχνικό μάνατζερ στην ομάδα? Τον επιλέγει ο προπονητής, ναι. Ναι, τον προπονητή ποιος τον πήρε. Και μετά όμως, τον προπονητή ποιος τον παίρνει? Τους φέρνει ο μάνατζερ και ο προπονητής. Ο προπονητής ζητάει στο μάνατζερ για να μην ζητάει συνέχεια από τον πρόεδρο. Ναι. Και όταν ολοκληρωθεί το πακέτο, πάνε στον πρόεδρο και λένε αυτά είναι. Το Βιερίνια δεν τον έφερε ούτε ο προπονητής ούτε ο τεχνικός. Λέει ο πρόεδρος, πείστε με και τα δίνω. Λέω, το Βιερίνια, για παράδειγμα, δεν τον έφερε ούτε ο προπονητής ούτε ο τεχνικός διευθυντής πέρσι. Ποιον? Το Βιερίνια. Μισό λεπτό, δηλαδή ρωτηθήκανε? Δεν ρωτηθήκανε, είναι απόφαση της διοίκησης. Και είπανε όχι? Δεν ρωτηθήκαν, είπαν. Τους ενημέρωσαν ότι ο ΠΑΟΚ θα αποκλείσει τη Βιερίνια. Είπαν όχι. Τώρα, ας μην ξύνουμε ποιος τραβός δεν θέλει το φως. Το φως. Γι' αυτό λέω λοιπόν ότι... Είναι ηλίου φαϊνότερο, δηλαδή να... ότι θα το αποδεχόταν. Δηλαδή τώρα αν πούμε, ξέρω εγώ, το Λεόν. Αν πάω εγώ στον προπονητή και του πω, φέρουμε τον Λεόν, θα μου πει όχι?
Είπατε να πάρει τον Αγκάμες και είπε όχι ο προηγούμενος. Δεν παίρνουμε ακραίες καταστάσεις. Δεν είναι καθόλου ακραίες. Οι διοικούντες, οι παράγοντες δημιουργούν τις ομάδες. Είναι δεδομένο. Ναι, βέβαια, τις δημιουργούν, πληρώνουν. Αυτό σας λέω λοιπόν. Τι, πού να τηλεφωνούμε. Πώς όχι επιλέγοντας. Ναι, καλά, εντάξει. Όχι. Μπορεί να έχουν να εκφράσουν και αυτή τη γνώμη τους. Να ρωτήσω κάτι. Την αγορά της Κούβας την άλλαξε, την άνοιξε η διοίκηση του ΠΑΟΚ ή οι προπονητές του ΠΑΟΚ. Την αγορά. Της Κούβας. Τι εννοείται την αγορά. Ποιος άρχισε να φέρνει τους παίκτες τον ένα μετά τον άλλο. Το Χιμένεθ, το Σεπέδα κτλ. Εσείς τους φέρετε. Κανένας. Πώς, δεν είναι από μόνοι. Ναι, ανοίξατε την αγορά. Αυτό λέω ότι οι άνθρωποι που μένουν σε μια ομάδα επί σειρά ετών και πληρώνουν από την τσέπη τους, ήταν χθες, είναι σήμερα, θα είναι και αύριο. Οι προπονητές και οι παίκτες πολλές φορές είναι περαστικοί. Θα πρέπει να υπάρχει. Αυτό λέω ότι οι ομάδες χτίζονται και αποκτούν τον τύπο των ανθρώπων που τις διοικούν. Όχι, εγώ δεν συμφωνώ. Okay. Okay. Δεν είμαι αυτής της άποψης. Εγώ επιλέγω έναν προπονητή που πιστεύω ότι στις δικές μου ανάγκες, σε αυτό εδώ που θέλω να δημιουργήσω, ότι είναι ικανός για να ανταπεξέλθει. Συνεργάζομαι μαζί του, πες μου ποιον θέλεις, μήπως και αυτόν. Δεν σημαίνει άμα πω εγώ έναν παίκτη και αυτός τον αποδεχτεί ότι εγώ τον πήρα, εγώ τον επέλεξα. Το Τζούριτς παράδειγμα, δεν τον επέλεξε ο προπονητής, τον είπαμε εμείς. Τον θέλεις? Βεβαίως. Αυτό λέω, εντάξει, okay, εντάξει. Αυτό. Αλλά σε τέτοια πράγματα... Ναι, εγώ δεν έχω αυτή την αίσθηση ότι οι παράγοντες πρέπει να κάνουν, διότι δεν νομίζω ότι είναι αυτό το ήθιστε. Είπα τι είδους παράγοντες όμως, αυτοί που πληρώνουν και διοικούν. Όλοι οι παράγοντες πληρώνουν. Όχι. Όλοι πληρώνουν, αλλά δεν διοικούν όλοι. Στην Ελλάδα ειδικά έχουμε δει διάφορα παραδείγματα. Δεν διοικούν. Και ο Σμερινάκης πληρώνει, αλλά δεν διοικεί. Σωστά. Όχι, δεν διοικεί. Έχει επιλέξει κάποιους και τους εμπιστεύεται και διοικούν. Mm-hmm. Εντάξει, αυτοί είναι πιο large γιατί δεν τα έχουν πονέσει τα χρήματα. Τρία χρόνια τους έπαιρνε ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα και τον τέταρτο χρόνο το έχασε γιατί έγιναν όρια το καλοκαίρι πέρσι με τους ξένους. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ποιος τους επέλεξε? Ο κ. Μαρινάκης. Ποιος τους επιλέξει? Α, για πέρσι μιλάτε ή για... Γενικά μιλάω για αυτή την τετραετία, ας πούμε, την τελευταία τετραετία στο ελληνικό βόλεϊ. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι στον ΠΑΟΚ, γιατί δεν ξέρω τι ακριβώς πώς διοικείται ο Ολυμπιακός, η επιτυχία πηγάζει από την προνοητικότητα της διοίκησης να μαγειρεύει. Γιατί έγιναν πολλά. Σε κάποια στιγμή έφυγε ο Καλμαζίδης, κόντεψε να γίνει πόλεμος. Σωστά. ΠΑΟΚ πέτυχε το στόχο του. Και πολλά άλλα τέτοια παραδείγματα, τα οποία τάραξαν τον κόσμο. Αυτό λέω ότι οι διοικούντες αποφασίζουν και στον ΠΑΟΚ αυτό που με χαροποιεί είναι ότι αποφασίζουν ανεξάρτητα από την κοινή γνώμη. Αποφασίζουν για αυτό που πιστεύουν αυτοί. Λοιπόν, δεν θα ήθελα να τη συνεχίσω αυτή τη συζήτηση, γιατί, αλλά αν θέλετε, όχι, κάπου το με ένα τσίπουρο να τη συζητήσουμε. Πιο χαλαρά. Να ακούει και ο κόσμος. Λοιπόν, πάμε σε άλλα θέματα. Είναι δύο ονόματα που απασχολούν γιατί πάρα πολύ. Ενίκο μη εντύμω. Ναι. Μάλιστα. Τι περιμένουμε, τις επόμενες ημέρες, γιατί τώρα πια πήρε φωτιά η καλαμαριά που λένε. Πήρε φωτιά και εγώ. Τι συμβαίνει, ο Κατσαρής είναι ένας άνθρωπος μετρημένος με το χαρτί και με το μολύβι. Προς τιμή του και εξαιτίας με αυτό εδώ τον τρόπο κατάφερε και πέρασε τον ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ μέσα από στα τόσα χρόνια και τον έχει φέρει να μην χρωστάει τίποτα. Ενώ σε αντίθεση άλλα μεγάλα σωματεία ψάχνονται. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι πολύ μετρημένος. Θέλει λίγο, εγώ είμαι το αντίθετο. Δηλαδή, βρήκε ο Τέντζερ στο καπάκι. Εντάξει. Και τώρα κάνουμε ένα... πώς να το πω, ένα ντουέτο το οποίο βγαίνει, δείχνει να βγαίνει.
Πάντα τα... Γεγονός να σας πω και ένα εκτράπελο που συνέβη την ημέρα του Τζούριτς. Λέει πω πω, τόσο ήταν ο προϋπολογισμός μας πριν από τόσα χρόνια. Ναι. Καταλάβατε. Πώς δεν κατάλαβα. Αν ο Τζούριτς είχε, ας πούμε, 150.000 ευρώ, είπε ότι αυτός ήταν τα λεφτά, αυτά τα δίναμε για όλο το budget στο βόλεϊ πριν από μερικά χρόνια. Είναι φυσικά. Εντάξει, τι ψέματα που αυτούς αλήθεια. Εντάξει, τότε ήσουν όμως έκτος, έβδομος. Βάζετε εσείς τον ενθουσιασμό σας. Βάζει... Πώς? Βάζετε εσείς τον ενθουσιασμό σας. Βάζει ο κύριος Κατσαρής το χειρόφρενο, εσείς γκάζει αυτό το χειρόφρενο, ναι, εντάξει, και έρχεται ένα, το μέσο. Ο ένας μπρόκνει τον άλλο. Ή ο ένας τραβάει τον άλλο. Το αποτέλεσμα είναι... τραβάει τον άλλο. Έρχεται ο μέσος όρος, η ισορροπία που λέμε. Έρχεται μια ισορροπία και βγαίνει αυτό το αποτέλεσμα. Μάλιστα. Κύριε Τσαλόπουλε, με το θέμα του Champions League... Ναι, υπάρχει, πιθανότητες είναι υπέρ του ΠΑΟΚ για να μπει απευθείας στους ομίλους. Συμμετέχουμε στο Champions League, βέβαια σαν δευτεραθλητές, δευτεροπρωταθλητές συμμετέχουμε στα προκριματικά, αλλά στις 24 ή 26 Ιουνίου που συνεδριάζει η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία θα αποφασιστεί αν δεν υπάρχει κάποια καλύτερη ομάδα στο ranking list από τον ΠΑΟΚ, ναι, που δεν υπάρχει, να πάρουμε τη θέση του Ολυμπιακού, ο οποίος αρνήθηκε, και να πάμε κατευθείαν στους ομίλους. Μεγάλη υπόθεση. Ωραία. Οπότε με τα υπάρχοντα δεδομένα, κατά πάσα πιθανότητα ο ΠΑΟΚ θα είναι απευθείας στους ομίλους, έτσι. Δεν ξέρω τι μπορεί να συμβεί. Λέω 99% θα είμαστε στους ομίλους. Πότε είπατε θα το ξέρουμε? Πάντα αφήστε και ένα τα 100. Σαφώς. Γιατί προκρινόμασταν και φέτος τον επόμενο γύρο, περιμέναμε δύο αποτελέσματα και μείναμε έξω. Έτσι είναι. Πότε είπατε θα το ξέρουμε? 24 ή 26 Ιουνίου. 24 με 26 Ιουνίου. Μάλιστα. Εμείς όμως προγραμματίζουμε για... συμμετοχή. Ομίλους, η ομάδα να παίξει το πρωταθλητριό. Αν χτύπα ξύλο, αν πάρουμε το αρνητικό σενάριο, ότι θα χρειαστεί ένας προκληματικός γύρος για να μπούμε στους ομίλους, να μπείτε στους ομίλους. Ναι, ένα παιχνίδι και μπαίνουμε μετά σε ομίλους. Μάλιστα. Ωραία. Σε όμιλο, μάλλον. Σε όμιλο, ναι. Πρόεδρε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο που μας διέθεσες. Βάζω το ρεκόρ, πόσο είναι? Έχω πολλά να πω. Άμα ξεκινήσω, δεν σταματάω. Θα μαλώσουμε, θα ξαναβρούμε, θα γίνει χαμός. Τρεις εκπομπές δεν φτάνουν. Γι' αυτό έκανα την πρόταση. Με ένα τσίπορο θα έχουμε περιόριστο χρόνο. Ναι, με κάμερα όμως, για να μπορούμε να το παίξουμε μετά, να παρακολουθεί και ο κόσμος. Όχι, απαγορεύονται. Off the record. Λοιπόν, κύριε Τσαλόπουλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι και καλή συνέχεια στην προσπάθεια που κάνετε για να κρατηθεί ο ΠΑΟΚ στο υψηλότερο σημείο στο ελληνικό βόλεϊ. Αυτή είναι η προσπάθειά μας για να δώσουμε χαρά και στον κόσμο και στους εαυτούς μας. Μην τους βγάζουμε απ' έξω. Φυσικά. Γιατί και εμείς χαιρόμαστε μαζί με τον κόσμο. Το ξέρω. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε πολύ. Επίσης. Γεια σας. Γεια σας. Τι έγινε, Γιώργο μου, τι κάνεις? Καλά, Κώστα, εσύ? Περιμένουμε τα γραφικά ο κόσμος τώρα. Περιμένουμε τα γραφικά. Περιμένει Verblum Pookie. Ναι. Και ό,τι άλλο προκύψει. Και ό,τι ήθελε. Λοιπόν, εσύ και ο Χρήστο, αυτό δεν δίνει, είναι πολύ. Δεν είναι για μας αυτό, είναι, ξέρεις τώρα. Βάλτε στον κόλ και με τον Τζορμπατζόγλου που αγαπιούνται τώρα. Μην το πέρα. Ναι, ρε φίλε, παίξε λίγο. Παίξε λίγο, τι με έγινε, μάλιστα. Ναι. Πάμε σε break μικρό για να πούμε στον κόσμο με τα γραφικά. Ρόκι κατάσταση. Ο Χρήστος και όσοι είναι στην κονσόλα του ήχου, είμαστε εδώ, φουλ επίθεση. Λαϊκό προσκύνημα στο τελευταίο αντίο στον Παύλο Γιαννακόπουλο. Έναν άνθρωπο που είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι τον τιμά όλη η Ελλάδα. Δεν έχει σημασία τι ομάδα μπορεί να υποστηρίζει ο καθένας. Σημασία έχει ότι το ήθος και ο χαρακτήρας και του Παύλου που έφυγε και του αδελφού του Θανάση είναι τέτοιο που λίγα έχει κάποιος να τους προσάψει. Έτσι, κοινής αποδοχής. Παράγοντες και επιχειρηματίες παλιάς σκοπής που σέβονταν πάντα τους αντιπάλους, σέβονταν τη Θεσσαλονίκη, σέβονταν τον ΠΑΟΚ, σέβονταν τον Άρη, σέβονταν τον Ηρακλή, τους είχαν σεβασμό για όλους. Για όλους. Πάει ΠΑΟΚ και προσωπικά ο Ιβάν Σαββίδης.
έστειλαν Στεφάνη, στο ίστα το χέρι ενός μεγάλου παράγοντα, πραγματικά ενός μεγάλου επιχειρηματία. Που αφήνει, αυτή είναι η πραγματικότητα, έτσι, ο εξάστερος Παναθηναϊκός, η ομάδα που πήρε 6 ευρωπαϊκούς τίτλους στο μπάσκετ, πήρε με τη σφραγίδα του Παύλου Γιανακόπουλου και του αδελφού του Θανάση και του Δημήτρη που μένει πίσω σαν συνεχιστής αυτής της αυτοκρατορίας, γιατί κακά τα ψέματα αυτοκρατορία έχτισαν οι άνθρωποι, και μακάρι να είναι πολλοί οι παράγοντες στον ελληνικό αθλητισμό που έχουν το ήθος και το σεβασμό που είχαν απέναντι σε όλους Γιανακόπουλοι και ιδιαίτερα ο Παύλος, που έφυγε προχθές σήμερα αυτή την ώρα η κηδεία του. Εντάξει, φωτογραφίες και τα βίντεο είναι, ανταποκρίνονται στο ήθος του ανθρώπου που έφυγε. Λοιπόν, στα μεταγραφικά του ΠΑΟΚ τώρα, γιατί εκεί εστιάζεται το ενδιαφέρον, είναι λογικό. Χθες εκλήθηκε, ήρθε το απόγευμα ο Ράτσμαν Λουτσέσκο από τη Ρουμανία. Συμμετείχε σε 2 συσκέψεις που πραγματοποιήθηκαν αργά το απόγευμα και μία αργά το βράδυ. Συσκέψεις από τις οποίες φαίνεται ότι μπήκε, μάλλον κατέληξαν σε οριστικές αποφάσεις οι επιτελείς του ΠΑΟΚ. Ο Ιβάν Σαββίδης δηλαδή, ο γιος του Γιώργος και ο Νίκος, γιατί και οι τρεις και τα 3 μέλη της οικογένειας συμμετέχουν στις συζητήσεις του μεταγραφικού σχεδιασμού ως παρατηρητές περισσότερο. Ο Μίχελ και ο Λουτσέσκου κατέληξαν σε κάποια πράγματα. Κατέληξαν κυρίως στο πώς θα κινηθούν για το ΦΟΡ. Γιατί εκτός από τον Πούκη υπάρχουν και άλλα 2 ονόματα, όπως αποκάλυψε και η Φόρτσα που κυκλοφόρησε το Σάββατο με τη συνέντευξη Λουτσέσκου και όχι με συνέντευξη πρώην προπονητή, γιατί έφυγε. Κλείνει παρένθεση και επιστρέφουμε στα μεταγραφικά. Στο πώς θα χειριστούν την υπόθεση Βέρμπλουμ και το πώς θα χειριστούν τα μεταγραφικά. Το επόμενο 48 ώρο, σας λέω έτσι να σας προετοιμάσω, θα είναι ιδιαίτερα καθοριστικό, κρίσιμο, έως και εντυπωσιακό. Μπορεί να εξελιχθεί με εντυπωσιακό τρόπο, καθώς επαναλαμβάνω ότι συζητήθηκαν πάρα πολλά θέματα, και όχι μόνο ο Βέρμπλουμ και ο Πούκη ή ο Σεντερφόρ, αλλά και γενικότερα το πώς θέλει ο Λουτσέσκου να λειτουργήσει το ποδοσφαιρικό τμήμα. Ο προπονητής του ΠΑΟΚ που ζήτησε αυτά που είπε και προχθές στην Φόρτσα, σε αυτή την αποκλειστική συνέντευξη που έδωσε, μιλώντας για το κλίμα στην ομάδα, για το πώς θα διατηρηθεί υψηλό το φρόνημα, πώς το κλίμα θα συνεχίσει να είναι οικογενειακό και τι ακριβώς πρέπει να γίνει με τις προσθέσεις στο ρόστερ, αλλά και τις αφαιρέσεις από το ρόστερ, γιατί και αυτό είναι σημαντικό. Έχουμε ονόματα παικτών τα οποία δεν θα συνεχίσουν στον ΠΑΟΚ, όχι ότι αναμένονται εκπλήξεις στον τομέα αυτό, απλά υπόθηκαν κάποια πράγματα, όπως για παράδειγμα ότι ο ΠΑΟΚ δεν παραχωρεί τον Μπέλκα, ή τουλάχιστον δεν θα το κάνει χωρίς να πάρει τα χρήματα της ρήτρας ή του Πρίγιοβιτς. Και αυτά συζητήθηκαν χθες, ότι όποιοι ενδιαφέρονται για παίκτες του ΠΑΟΚ θα πρέπει να καλύψουν τη ρήτρα, και μιλάμε για αυτό τον τομέα παίκτων, έτσι. Υπάρχει το θέμα Κάμπος, ο προπονητής τον θέλει. Ο ΠΑΟΚ δεν συζητά το ενδεχόμενο να τον αφήσει ελεύθερο, εκτός και αν, παραλαμβάνω, προκύψει πρόταση η οποία θα δίνει το δικαίωμα στον Κάμπος και στον ΠΑΟΚ να μην μπορούν να κάνουν αλλιώς. Αυτό είναι το πλάνο. Τα πλάνα καταστρώνονται, αλλά δεν μπορούν πάντα να εφαρμοστούν σύμφωνα με τα όσα λέγονται σε ένα γραφείο, γιατί οι συνθήκες αλλάζουν. Και πολλές φορές τις εξελίξεις δεν μπορείς να τις προετοιμάσεις, να τις προδικάσεις, γιατί δεν είσαι μόνος σου, υπάρχει στον κύκλο και άλλες ομάδες, υπάρχουν μάνατζερ, υπάρχουν επιθυμίες παικτών. Εγώ μιλώ για τις επιθυμίες του ΠΑΟΚ σε ό,τι αφορά τις συσκέψεις που πραγματοποιήθηκαν χτες το απόγευμα και αργά το βράδυ. Ο Κίτσιου είναι στο πλάνο παραμονής για να υπάρχει παίκτης πίσω από τον Μάτος. Ο Κρέσπο λογίζεται αρχικά
αντικαταστάτης του Βιερίνια για το αριστερό άκρο της άμυνας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα ψάχνει, δεν θα κοιτά κατά τη διάρκεια της μεταγραφικής περίοδου για μια περίπτωση αριστερού μπακ. Ναι, ο Γιαννούλης μένει στον Ατρόμητο, αυτό είναι δεδομένο. Αυτά όλα συζητήθηκαν εχθές. Δεν υπάρχει βία. Επιθυμία του προπονητή είναι να φύγει, σας είπα, προετοιμασία με το 85% του ρόστερ στα χέρια του. Με το 100% φεύγει αν κλείσει η υπόθεση Βέρμπλουμ και του επιθετικού. Αλλά μπορεί να υπάρξουν ανακατατάξεις. Μπορεί να υπάρξουν προτάσεις. Μπορεί να υπάρξουν να διαπιστώσει ο προπονητής στη διάρκεια της προετοιμασίας ότι κάτι λείπει από την ομάδα. Όλα αυτά είναι σε συζήτηση. Όπως και συζήτηση μπορεί να είναι το ενδεχόμενο μιας πρότασης αύριο για το Σάχοφ. Δεν είναι δεδομένο ότι ο ΠΑΟΚ θα την αρνηθεί. Υπάρχει ένα γκρουπ παικτών για τους οποίους δεν συζητά και ένα γκρουπ παικτών για τους οποίους, αν υπάρξει κάτι, μια τελεαστική πρόταση, το συζητά. Αυτό που ικανοποιεί είναι το γεγονός ότι όλα προχωρούν βάσει προγραμματισμού. Αργά λένε κάποιοι, δεν συμφωνώ. Δεν είναι. Δεν είναι αργά. 15 Ιουνίου. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Πήρε ο ΠΑΟΚ το στόπερ που θέλει. Προχωράει με το Βέρμπλουμ και ψάχνει έναν επιθετικό. Δεν είναι καθόλου αργά. Δεν ξεκίνησε η μεταγραφική περίοδος. Καλύτερα αργά και σταθερά παρά βιαστικά, πρόχειρα και κλάμα μετά γιατί αποκτήθηκε παίκτης που δεν ταιριάζει ή δεν μπορεί. Σιγά. Σαφώς και πρέπει να τελειώσουν όλα πιο γρήγορα. Καθώς η ομάδα θα πρέπει να είναι πανέτοιμη στις 24 ή 25 Ιουλίου. Θα είναι το πρώτο της το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Έτσι, για τον δεύτερο προκριματικό γύρο. Προκριματικό γύρο, σωστά Γιώργο, του Champions League. Μείνετε συντονισμένοι. Οι μέρες, οι ώρες και σήμερα και αύριο θα είναι και μεθαύριο έτσι, πολύ καθοριστικές. Διότι οι εξελίξεις θα τρέξουν για τα μεταγραφικά του ΠΑΟΚ. Γιώργο Παναγιωτήδη, καλό σου μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Κώστα, και σε σένα και στον κόσμο. Καλό μεσημέρι σε όλο τον κόσμο. Πρώτο Θεός γεννή να είμαστε ραντεβού αύριο εδώ στο Λίμπερο, πάντα 2 με 3. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή του Γιώργου Ζαγόρα. Γεια σας.